άξιος άρπου. Διακηρύττω ότι σήμερα χρειαζόμαστε εμπνευσμένο, κατηρτισμένο, μορφωμένο, κοινωνικό, ευαίσθητο στις ελληνικές και στις διεθνείς πραγματικότητες κλήρο, έτοιμο να βοηθήσει τον ιονδήποτε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και με το παντελόνι και με την κοντή φούστα, ακόμα και με το σκουλαρίκι. Και είπε ένα παιδί στο άλλο, ρε εσύ, τον Χριστόδουλο τον πάω. Και εγώ απαντάω. Και εγώ σας πάω. Η μαμά του Τωτού πάει στο σχολείο και ρωτάει τη δασκάλα αν ο γιος της, ο Τωτός, είναι καλός μαθητής. Η δασκάλα λέει, έχω παράπονα από το γιο σας, κυρία. Από το γιο μου που είναι τόσο καλό παιδί. Δεν ξέρω, λέει, αλλά μου φαίνεται ότι αντιγράφει. Αντιγράφει ο Τωτός. Που είναι τόσο καλό παιδί και που το καταλάβατε, το πιάσατε να αντιγράφει. Να σας πω, λέει, εχθές τους είχα βάλει ένα πρόχειρο διαγώνισμα και μεταξύ των άλλων ρωτούσα ποιος ανεκάλυψε την Αμερική. Ο διπλανός του που κάθονται στο ίδιο θρανείο έγραψε στην κόλα του «Δεν ξέρω» ως απάντηση. Ποιος ανεκάλυψε την Αμερική «Δεν ξέρω» και ο δικός σας «Ούτε κι εγώ». Σύμπλεγμα της κατωτερότητος για την πολιτιστική, για τη θρησκευτική και για την εθνική τους ταυτότητα, όπως έχουν δυστυχώς μερικοί από τους δικούς μας ευρωπαϊστές. Ο κύριος Μαρίνος έχει γράψει ότι με βάση το άρθρο 16 σήμερα του συντάγματος από μία τρίχα κρέμεται η συνέχιση της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Απευθυνόμαστε σε εσάς από την πόλη της Αγιάς Σοφιάς και σας στέλνουμε τον αναστάσιμο χαιρετισμό και την ευχή της μητέρας σας Εκκλησίας της ευσεβούς πηγής του γένους μας. Και ή πηγαίνει σε μια επίσημη τελετή, παρουσιάζουν όπλα οι στρατιώτες. Και γιατί τάχα πρέπει εμείς να πάμε στο χειρότερο πρότυπο και αν χρειάζεται να κάνουμε χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας, να μην το κάνουμε σε ένα βελούδινο χωρισμό όπως λέγεται, δηλαδή σε έναν ήπιο χωρισμό, όπου η εκκλησία ενδεχομένως δεν θα παρίσταται εις την όρκηση του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της εκάστοτε κυβερνήσεως ή στην έναρξη των εργασιών της Βουλής, όπου μπορεί να πει η Εκκλησία δεν θέλετε αγιασμό. 11 χρόνια χωρίς τον δικό μας Χριστόδουλο, χωρίς τον ηγέτη της Εκκλησίας μας, που δεν δίστασε να συγκρουστεί, δεν δίστασε να πει την αλήθεια όπως έπρεπε να κάνει ο κάθε Ιεράρχης. Ένας άνθρωπος που εμπήκε μέσα στις καρδιές μας και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Είχα την τιμή και τη χαρά να τον γνωρίσω. Είχα τη χαρά και την τιμή να τα πούμε πολλές φορές με τον Αρχιεπίσκοπο της καρδιάς μας, με τον Χριστόδουλο. Καλησπέρισουμε, 11 χρόνια ακριβώς συμπληρώθηκαν. Σας σήμερα. 11 χρόνια από την εκδημία του.
Να καλησπερίσω ότι στα να βλέπουν τον Χριστόδουλο και να παίρνουν μαθήματα ακόμα και οι πολιτικοί μας. Δυστυχώς, κύριε Καμπούρη, μαθήματα δεν παίρνουν. Οποιοδήποτε βρίσκονται και έχουν στα χέρια τους τις τύχες του λαού, ας πάρουν μαθήματα από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ήταν μοναδικός. Από τον Χριστόδουλό μας. Ένας ήτανε και έγραψε ιστορία. Και σε σχέση του με τον λαό και σε σχέση του με την Εκκλησία. Εδώ είναι η τελευταία του συνέντευξη, κυρία. Εδώ είναι η τελευταία δημόσια εμφάνισή του. Εδώ είναι η τελευταία του συγκλονιστική εμφάνιση. Ήταν αυτό που λέμε, κύριε Καμπούρη, λαός και κλήρος. Δυστυχώς αυτό το πράγμα σήμερα δεν εκφράζεται, και μιλάω προσωπικά, από τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο. Μπροστάρης ο κύριος τότε Αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός Χριστόδουλος. Μπροστάρης για τη Μακεδονία μας. Μπροστάρης το λαό. Έκανε τον κόσμο, προσωπικά και εμένα, και το λέω, να ξαναγαπήσω την Εκκλησία. Μα δεν είναι μόνο Μακεδονία. Και τώρα, κύριε Καμπούρη, Ψωμιάδη, στην τελευταία εμφάνιση του μακαριστού Χριστόδουλου, βλέπουμε να είναι μαζί με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν διαπιστώνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Πραγματικά αυτός είναι ο Άγιος άνθρωπος. Και μένουμε εδώ. Και όμως μετά από 11 χρόνια το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε συνέχεια. Έτσι. Και σε πολλά θυμόμαστε αυτά που έχει πει, που έχουν βγει αλήθεια στο τέλος. Ό,τι έχει πει. Ό,τι έχει πει. Ό,τι είχε πει. Γιατί ακόμα το θεωρούμε ζωντανό. Γιατί στις καρδιές μας παραμένει ζωντανός. Μα οι άνθρωποι, μα οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν αν τους θυμόμαστε. Οι διδασκαλίες τους μένουν. Και αφού μένουν και είναι πραγματικές. Πάμε, παρακαλώ πολύ. Πάμε λοιπόν γρήγορα λίγο στον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη Στάμ.